Η μείωση στην ημερήσια καταγραφή των κρουσμάτων δεν έφερε και την αναμενόμενη αποσυμφόρηση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Λοιμοξιολόγοι και εντατικολόγοι συνεχίζουν έναν καθημερινό και τιτάνιο αγώνα δρόμου για να ανταπεξέλθουν στα δεκάδες σοβαρά περιστατικά COVID. Σήμερα οι γιατροί εδώ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης είδαν να τελειώνει μια εφημερία και να διαθέτουν τρεις κενές κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μια εξαιρετικά δύσκολη εφημερία ήταν αυτή που ολοκληρώθηκε στο Παπαγεωργίου. Η πίεση που δέχτηκε το νοσοκομείο για μια ακόμη βάρδια ήταν σφιχτική, με εισαγωγές ανάλογες με αυτές που καταγράφηκαν πριν από 2 εβδομάδες. Έχουμε ξεπεράσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα τα όρια μας και των υποδομών των νοσοκομείων και των αντοχών του προσωπικού. Πλέον είμαστε σε μια κατάσταση αυταπάρνησης, ειδικά η υγειονομική που είναι στην πρώτη γραμμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο Ιπποκράτειο που μπήκε στη μάχη της εφημερίας χωρίς ελεύθερη κλίνη ΜΕΘ, από το πρωί ξεκίνησαν τα rapid test σε πολίτες που κατέφυγαν με ύποπτα συμπτώματα κορονοϊού στα επίγοντα του νοσοκομείου. Ήρθα να κάνουμε ένα τεστ για προληπτικούς λόγους, για να σιγουρευτούμε και να προστατεύουμε όσο γίνεται και τους υπόλοιπους. Ναι, είχα πυρετό. Μόνο. Άλλες 14 μέρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν σήμερα 4.700 ενεργά κρούσματα, ενώ νοσηλεύονται περισσότεροι από 1.300 ασθενείς. Όσο πιο μεγάλος ο αριθμός κρούσματων, για να το εξηγήσω πολύ εύκολα, ακόμα και αν οι ρυθμοί μετάδοσης είναι πιο χαμηλοί τώρα από ό,τι πριν από 10 μέρες, ας πούμε, που είναι έτσι, όντας σε υψηλούς αριθμούς, είναι σαν να πολλαπλασιάζεται με έναν ψηλό, με ένα μεγάλο αριθμό. Προφανώς το αποτέλεσμα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Τα ενεργά κρούσματα στη χώρα ξεπερνούν τα 17.000, το 64,4% των οποίων εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα. Από αυτά, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντοπίζονται περισσότερα από 7.000. Στην Πιερία καταγράφονται 636 ενεργά κρούσματα και 80 νοσηλίες. Στις Σέρες τα κρούσματα είναι 611 και νοσηλίες 152. Και ειδικά εδώ στην Πιερία, διότι εδώ έχουμε πρόβλημα και με το υγειονομικό προσωπικό και με τους γιατρούς, οι οποίοι και αυτοί νοσούν περισσότεροι αυτή τη στιγμή. Στην Ημαθία τα ενεργά κρούσματα είναι 528, ενώ στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 103 άτομα. Στη Δράμα καταγράφονται 484 κρούσματα, ενώ οι νοσηλίες φτάνουν στους 83. Το νοσοκομείο της Δράμας ήδη λειτουργούμε στα όρια μας και τα έχουμε ξεπεράσει κιόλας. Στη Λάρισα τα ενεργά κρούσματα είναι 971 και νοσηλείες 11, καθώς η Θεσσαλία είναι από τις περιοχές που τα τελευταία 24 ώρα παρατηρείται ύφεση. Ήταν επιβαρημένη η Θεσσαλία. Αυτή τη στιγμή όμως έχει καθοδική πορεία. Την ώρα που ξεκινά δειλά-δειλά το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων, οι υγειονομικοί εκπέμπουν σως για την τηρήση των μέτρων, προκειμένου να μην καταγραφεί νέα έξαρση κρουσμάτων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, την περίοδο των γιορτών.